για να δούμε το top 12 των καλύτερων αγορών. Βλέπουμε λοιπόν το διαδραστικό χάρτη του Μιχάλη του Παραβολιάση από το τμήμα των γραφικών. Βλέπουμε πώς διαμορφώνονται οι αφίξεις στην Κρήτη με βάση τους αριθμούς από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Είδαμε αναχώρα, τώρα βλέπουμε και την λίστα αναλυτικά. Πρώτη δύναμη τουριστική για την Κρήτη, η Γερμανία, με 921.127 τουρίστες. Δεύτερη η Ελλάδα, γιατί παίρνουμε στοιχεία από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Πλιάκα, σε ελληνικό αεροδρόμιο να έχει περισσότερους Γερμανούς επιβάτες από ότι Έλληνες. Δεύτερη η Ελλάδα με 573.949. Τρίτη η Μεγάλη Βρετανία με 423.802 τουρίστες. Τέταρτη η Γαλλία με 334.722. Η Ρωσία με 308.152 είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση η Ολλανδία με 202.585. Η Πολωνία με 160.424, μια μεγάλη δύναμη τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Στην 8η θέση το Ισραήλ με 134.229. Στην 9η η Ελβετία με 114.601 επιβάτες. Στη 10η η Κύπρος, και να πούμε ότι η Κύπρος έχει και πτήσει όλη τη διάρκεια του έτους, 99.630. Στην 11η θέση η Ιταλία με 89.409. Και στη 12η θέση το Βέλγιο με 87.438. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι καλοί πελάτες της Κρήτης. Πάμε όμως να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μας έχουν γυρίσει εντελώς την πλάτη. Και δεν πάμε μακριά. Θα πάμε στη γειτονιά. Θα δούμε πάλι τον διαδραστικό χάρτη της Ευρώπης και θα δούμε ποιες είναι οι χώρες που έχουν τις ελάχιστες αφίξεις στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2018. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου πάτησαν πόδι 10 Πορτογάλοι αυτό το διάστημα. Στη δεύτερη θέση η Αλβανία με 101 επιβάτες, στην τρίτη η Βουλγαρία με 997, στην τέταρτη θέση η Τουρκία με 1.073, στην πέμπτη η Αρμενία με 1.705 και στην έκτη η Ισπανία με 6.055. Και μιλάμε για χώρες που βρίσκονται στην γειτονιά μας. Είναι εντυπωσιακό αυτό της Ισπανίας. Μιλάμε για μια χώρα 65 εκατομμυρίων και φέτος στην Κρήτη ήρθαν 6.055 οι Ισπανοί. Βεβαίως η Ισπανία είναι και μια τουριστική υπερδύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.